Στο άδειο λόγο τιμωρίας γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο 1ο λεπτό όταν μετά από όμορφη επίθεση ο Τσιμίκας σέντραρε από αριστερά και ο Μασούρας με προβολή στο πρώτο δοκάρι νίκησε τον Κρίστινσον. Δύο λεπτά αργότερα οι Ερυθρόλευκοι διπλασίασαν τα τέρματά τους και πάλι με τον Μασούρα, αυτή τη φορά από πάσα του Σουντανή. Στο 17ο λεπτό ο Σουντανή μετά από ωραία προσωπική ενέργεια πλάσαρε από δύσκολη θέση και έκανε το 3-0. Στο 35ο λεπτό ο Μόρας ανέτρεψε τον Ελαραμπή μέσα στην περιοχή. Ο Μαροκινός επιθετικός των Πειραιωτών ανέλαβε την εκτέλεση και έγραψε το 4-0, φτάνοντας τα 8 γκολ στη φετινή Super League. Το μόνο που κατάφερε η Λάρισα ήταν να μειώσει σε 4-1 στο 56ο λεπτό με τον Νουάρντα, έπειτα από λάθος εκτίμηση του ΣΑ. Πράγματι, έχουμε αποδείξει πως όλοι οι παίχτες είμαστε παρόντες, όλοι έχουμε αξία και όλοι δικαιούμαστε την υπερμαχρόνια συμμετοχή. Αυτό έγινε σήμερα. Πολλοί νέοι παίχτες, όμως μέσα σε μια τόσο έμπειρη ομάδα, μέσα σε παίχτες οι οποίοι είναι τόσο δυνατοί και τόσο έμπειροι και ικανοί να σε βοηθήσουν, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Στην Κρήτη και το Θεόδωρος Βαρδίνο Γιάννης, Όφη και Παναθηναϊκός έμειναν ισόπαλοι 1-1. Στο 67ο λεπτό, ο Τσιλιανίδης έβγαλε τη σέντρα από δεξιά και ο Φιγκεϊρέδο με πλασέ στην κίνηση έκανε το 1-0. Στο 70ο λεπτό, ο Σέγκεφελντ δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Τζιλιανίδη, αφήνοντας τους πράσινους για 20 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Στο 82ο λεπτό, ο Κουτρουμπή σταμάτησε αντικανονικά το δόνι μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής Ευαγγέλου καταλόγησε πέναλτι με το Μακέντα να εκτελεί και να γράφει το τελικό 1-1. Νωρίτερα, στα Πηγάδια, Ξάνθη και Πανετολικός έμειναν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Αύριο ο Άρης θα υποδεχθεί τον Βόλο στις 5 και 4, ενώ στις 7 και μισή ο Πανιόνιος θα αντιμετωπίσει τον Μπάοκ στη Νέα Σμύρνη.